Σε μια εποχή ταχύτητας είναι επιβεβλημένο να νιώθουμε και να είμαστε υγιείς για να τα απεξέλθουμε. Ο δρόμος της ζωής μας οδηγεί στους δρόμους της υγείας. Οι δρόμοι της υγείας είναι εδώ μαζί μας για να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα και να γνωρίσουμε τις λύσεις. Χρειαζόμαστε να νιώθουμε, να είμαστε και να ζούμε καλύτερα. Φάνη, σε καλωσορίζω στους δρόμους υγείας. Καλησπέρα σας. Να είσαι καλά που είσαι μαζί μας και σήμερα και θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά. Ιδιαίτερα τώρα τελευταία, όχι μόνο σε μικρές ηλικίες αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Να πονάνε σε συγκεκριμένες αρθρώσεις και ο πόνος αυτός να εμφανίζεται ακόμα πιο συχνά. Το τονίζω αυτό γιατί εκεί πέρα είναι όλο το θέμα. Όταν όμως ο ασθενής θα πάει στο γιατρό, θα του μιλήσει για οστικό οίδημα. Τι ακριβώς είναι το οστικό οίδημα που θα συζητήσουμε σήμερα? Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, πολύ ιδιαίτερο, που θέλει αρκετή προσοχή και από τον γιατρό που θα κάνει τη διάγνωση, τον ορθοπαιδικό, αλλά και από τους φυσικοθεραπευτές για την αποκατάσταση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δηλαδή ότι ο ασθενής πήγε στο γιατρό και ο γιατρός του είπε έχει οστικό οίδημα, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί κάποιος να πονάει στις αρθρώσεις του. Πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτό το πράγμα, πώς ξεκινάει? Για να καταλήξουμε ότι έχουμε οστικό οίδημα, πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία από τον γιατρό, ώστε να κάνει τη διάγνωση και να δούμε μετά τους τρόπους αντιμετώπισης που μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Είναι μια ιδιαίτερη πάθηση, όπου τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω παρατηρήσει προσωπικά και αρκετοί συνάδελφοί μου ότι υπάρχει έξαρση, υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Παίζει ρόλο και η βελτίωση της τεχνολογίας, μπορούμε και το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες μεθόδους θεραπείας σε συνεργασία διαφόρων επιστημών. Γιατί είπαμε ότι γίνεται αυτό το πράγμα και υπάρχει συχνά τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και σε μεγάλες? Για να το πούμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το οστικό οίδημα. Mm-hmm. Το οστικό οίδημα είναι μια πάθηση εντοπισμένη πάνω στο οστό, το οποίο εμφανίζει μια μεγάλη ευαισθησία όταν το πιέζεις, όταν έχεις κίνηση, όταν κάνεις διάφορες δραστηριότητες. Ο ασθενής λοιπόν, έχοντας κάποιο πόνο σε κάποιο σημείο, πηγαίνει στον γιατρό τον ορθοπαιδικό και εκείνος του κάνει μια διαδικασία από εξετάσεις ώστε να το εντοπίσει. Η απλή ακτινογραφία δεν δείχνει ότι έχουμε οστικό οίδημα. Κάνουμε λοιπόν μια ακτινογραφία και βλέπεις ένα οστό υγιέστατο. Mm. Να μην εμφανίζει κάποιο σπάσιμο, να μην εμφανίζει κάποιες λευκές γράμμες που μπορεί να υποδηλώνουν κάποια φλεγμονή, να μην δείχνει κάποια κοιλίδα ώστε να υποπτευθούμε ότι ίσως υπάρχει κάποια κύστη για κάποιο λόγο. Και λέει ο γιατρός, είσαι υγιής. Παρ' όλα αυτά φεύγει ασθενής και έχει πόνο. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια άλλη διαδικασία. Ο γιατρός συνταγογραφεί μια άλλη εξέταση, mm-hmm. τη μαγνητική τομογραφία, και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει οστικό οίδημα σε κάποιο σημείο του οστού. Πριν συνεχίσουμε να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί θέλω να την κάνω αυτή την ερώτηση. Πόσο είναι το διάστημα που μπορεί να εμφανίζεται ο πόνος συχνά όταν λέμε? Ο ασθενής μπορεί να πονάει όλη μέρα, όλο το 24ωρο, mm-hmm. σε καταστάσεις πιο προχωρημένες. Αλλά μπορεί να πονάει και σε συγκεκριμένες κινήσεις αρκετά, όπως να έχει έναν έντονο ξυπόνο. Δηλαδή, αν είναι ένας αθλητής που έχει ένα οστικό οίδημα, μπορεί στην καθημερινή του ζωή να μην πονάει όταν περπατάει, αλλά όταν πάει να τρέξει, να πονέσει. Να είναι στο κρεβάτι του, να είναι το γόνατο ελαφρά λυγισμένο και να μην πονάει, αλλά όταν το πατήσει στο έδαφος, να πονέσει. Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν ότι ίσως μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σημασία έχει να γίνει η σωστή διάγνωση με τη μαγνητική τομογραφία. Τις ίδιες εξετάσεις που θα δώσει ένας γιατρός, θα τις δώσει και στη μικρή ηλικία και στην πιο μεγάλη? Λέγοντας μεγάλη, εννοούμε. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Α, σε οποιαδήποτε. Μπορεί να είναι και 80 ετών, και 90 και 70. Δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο θα πούμε τη στιγμή που είσαι 50, 30, 20. Θα κάνεις αυτή την εξέταση, όχι? Ναι, γιατί το οστικό οίδημα δεν είναι μια απλή πάθηση που γίνεται έτσι απλά από μόνο του. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες. Για κάποιο λόγο έχει γίνει, έχει εμφανιστεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να τους βρούμε, το ένα είναι αυτό, και να γίνουν σωστές εξετάσεις, να βρούμε τι το δημιούργησε, πώς το δημιούργησε, το μηχανισμό μπορεί να έχει γίνει δηλαδή, και αφού γίνει η διάγνωση, να βρούμε το κατάλληλο σχήμα θεραπείας. Και πώς θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, τι συμβαίνει συνήθως? Ο γιατρός ορθοπαιδικός παρατηρούμε ότι αφού κάνει τον ακτινολογικό έλεγχο. Καταρχήν να πούμε ότι δεν αφήνουμε με διάφορα γιατροσόφια να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το συγκεκριμένο και πάμε να το βρούμε σε έναν σωστό γιατρό ο οποίος θα ξέρει πού θα μας κατευθύνει και τι θα κάνουμε. Εγώ θα πω ότι οι Έλληνες γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί.
Και γι' αυτό και έχουμε και στο εξωτερικό αρκετούς. Φεύγουν δυστυχώς από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό. Αλλά γενικότερα οι Έλληνες γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί ορθοπαιδικοί. Το θέμα είναι να ακολουθήσει κάποιος συγκεκριμένο οδό ώστε να κάνει τη διάγνωση. Τι κάνει λοιπόν ο γιατρός? Κάνει εξετάσεις αίματος στον ασθενή του, ώστε να του ελέγξει κάποιες βιταμίνες που πρέπει να ξέρει. Κάνει μαγνητική τομογραφία, ώστε να εντοπίσει γιατί υπάρχει το πρόβλημα, τι μπορεί να φταίει, μπορεί να μην έχει αστικό έδημα, να έχει κάποιο άλλο είδους κάκωση. Η μαγνητική θα μας τα δείξει όλα και έχει και τον ακτινολογικό έλεγχο. Και βέβαια κάνει και με τα χέρια του κάποια κλινική εξέταση, γράφει όλα τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής, ώστε να σημειώσει ό,τι φταίει και να καταλήξει στο κατάλληλο σχήμα θεραπείας. Mm-hmm. Βγαίνοντας εξετάσεις αίματος, σε αρκετούς ασθενείς παρατηρείται ότι λείπει το ασβέστιο ή μια μειωμένη ποσότητα της βιταμίνης D3. Μιλάς για τον ήλιο. Μπορεί ο άλλος να μην τρώει καλά, σωστά, και να λείπει. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, γιατί θέλει μεγάλη κουβέντα το θέμα της διατροφής και το πόσο πολύ μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση. Ή ο άλλος μπορεί να είναι αθλητής, να χτύπησε, στην αρχή να μην πονώσει και μετά από λίγες μέρες να εμφάνισε πόνο. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα γίνει η διάγνωση με τη μαγνητική τομογραφία. Θα μας δείξει ακριβώς πού υπάρχει το οστικό είδημα. Ή να έχει πέσει από μια σκάλα. Έτσι. Είναι διάφοροι τρόποι που μπορεί κάποιος να χτυπήσει σε μια περιοχή και να δημιουργήσει οστικό είδημα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε το σημείο. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά το οστικό είδημα να είναι στη μεσότητα ενός οστού και μεγάλη διαφορά να είναι κοντά σε μια άρθρωση. Γιατί αν εξελιχθεί το οστικό είδημα, δημιουργούνται δευτερογενείς προβλήματα που μπορεί να κάνουν το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο, μια αρθρίτιδα να εξελιχθεί το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν γίνει η διάγνωση με τη μαγνητική τομογραφία, έχοντας τον αιματολογικό έλεγχο, ο γιατρός δίνει την εντολή της θεραπείας, γράφοντας του τα κατάλληλα φάρμακα, τα παυσίπονα ή τις βιταμίνες που χρειάζεται ο ασθενής και αν χρειάζεται ακινητοποίηση του μέλους ή όχι, και από εκεί πέρα. Σε συνεργασία με ένα φυσικό θεραπευτή, αρχίζει η θεραπεία του ασθενή. Πριν πας τώρα να πούμε για τη θεραπεία και να πάμε σε αυτό το κομμάτι, έτσι όπως μου το λες τώρα, μου έρχεται και εμένα στο μυαλό να σου πω ότι με το που θα χτυπήσω, σκόνταψα, έπεσα, χτύπησα μέσα στο σπίτι, οτιδήποτε, θα πρέπει κατευθείαν να πάω στον γιατρό. Πράγμα που δεν θα το κάνει κανένας. Γιατί μου είπες πριν ότι αυτό μπορεί να μας φέρει κάτι μεγαλύτερο. Γενικά στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι και να έχουμε στο κομμάτι της υγείας μας, ότι αν είναι κάτι λίγο, δεν πρέπει να το αφήνουμε και πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό για να μην γίνει σε κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή με το τόσο μικρούλι που θα πέσουμε, να χτυπήσουμε, θα πάμε κατευθείαν στο γιατρό? Όχι. Ή θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν όντως πονάμε, αν συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη. Και όταν κάτι κρατάει πάνω από τρεις μέρες, σημαίνει ότι έχω μια μεγαλύτερη είδους φλέγμα. Άρα αυτό να το θυμόμαστε. Το κοιτάμε για τρεις μέρες οτιδήποτε γίνει πάνω μας που θα χτυπήσουμε. Για να μπορέσουμε να πάμε. Ακριβώς. Αν χτυπήσω, θα βάλω λίγο πάγο, που ο πάγος είναι το πρώτο αναλγητικό μέσο που μπορούμε να έχουμε στο σπίτι μας για μια μελανιά, για ένα χτύπημα, για μια κάκωση. Εννοείται ότι αν. Έχει ώρα που το αφήνουμε πάνω. 10 λεπτά με ένα τέταρτο και βάζοντας πάντα με προστατευτικό μια πετσέτα ώστε να μην δημιουργήσουμε έγκαφα. Το έχουμε δει και αυτό. Αλήθεια. Το έγκαφα από πάγο, ναι. Εντάξει, το αφήνουν μισή ώρα και εκεί. Ναι. Το οποίο μπορούμε να το επαναλάβουμε. 3-5 φορές την ημέρα είναι ένα ήπιο αναλγητικό μέσο για οποιοδήποτε είδημα. Και βέβαια και όταν έχουμε και ένα οστικό έδημα. Είναι κομμάτι της θεραπείας. Θα το πούμε. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει όλο τον έλεγχο, ο γιατρός έχει καταλήξει ότι έχουμε το οστικό έδημα, έρχεται ο ασθενής σε ένα φυσικό θεραπευτή κατόπιν εντολής γιατρού και φτιάχνουμε μαζί το πρόγραμμα θεραπείας του. Αυτή είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Τα οστικά έδηματα τώρα διαχωρίζονται και σε βαθμίδες. Υπάρχουν τριών ειδών, το οποίο κάθε είδος αναγνωρίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά του. Έτσι. Όσο του πρώτου βαθμού εντός εισαγωγικών, του δευτέρου και του τρίτου, και δεν έχει σχέση με τη βαρύτητα πιο πολύ, αλλά έχει σχέση με το είδος του ειδήματος εσωτερικά στο οστό. Το αν είναι δικτυωτό, αν είναι γραμμωτό, και είναι κάποιες λεπτομέρειες που αφορά καθαρά τη δομικότητα του οστού. Αυτή η πληροφορία για εμάς είναι σημαντική για τους φυσικοθεραπευτές, γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε τη χρήση των διαφόρων μέσων που έχουμε, ώστε να διώξουμε το είδημα. Έτσι. Εκεί παίζει ρόλο πάλι η ηλικία. Παίζει ρόλο η ηλικία. Σίγουρα σε ένα νέο το οστικό είδημα υποχωρεί πιο εύκολα. Σε ένα μεγαλύτερο μπορεί να καθυστερήσει.
Παίζει ρόλο. Και πάλι μπορεί να είναι και από πέσιμο ή οτιδήποτε. Ναι, οτιδήποτε. Ωραία. Το πώς έγινε το οστικό είδημα είναι, είπαμε, διάφοροι. Μπορεί να είναι ένας αθλητής και να χτύψει, μπορεί να έχεις ένα τροχείο και να το πάθεις, μπορεί να έχεις χτυπήσει μόνο σου ή να σου λείπει μια βιταμίνη από τον οργανισμό. Mm. Ασβέστιο, να έχεις, έτσι. Αυτό βέβαια δημιουργεί και άλλα προβλήματα, το να έχεις χαμηλό ασβέστιο. Αλλά ένας παράγοντας είναι και αυτός. Από εκεί και πέρα έχει έρθει σε συνεργασία ο φυσικοθεραπευτής με τον γιατρό, σε επικοινωνία. Επειδή πάντα πολύ φοβούνται τους γιατρούς, δηλαδή άμα κατευθείαν πάει στον φυσικοθεραπευτή, εσύ θα τον παροτρύνεις και θα τον προτείνεις, να μπορέσει να πάει σε κάποιον γιατρό, πολύ η συμβουλή σου. Γιατί συνήθως δεν μπορούμε να έχουμε διάγνωση οστικού ειδήματος χωρίς να το έχουμε δει. Ο φυσικοθεραπευτής, τα μάτια του δεν μπαίνουν μέσα στο σώμα για να δει το οστό. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει όμως και αυτό και να έχει συμβεί. Έρχονται ασθενείς στο φυσικοθεραπευτήριο και μου λένε έχω οστικό ειδήμα. Πού το. Τη διάγνωση ποιος την έκανε, πώς το είδαμε. Μπράβο. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μην έχει οστικό ειδήμα, μπορεί να έχει κάτι πιο σοβαρό, το οποίο να είναι κρίσιμο για τη ζωή του. Πρέπει να είμαστε ακριβείς διαγνώσεις για να έχουμε και σωστή θεραπεία. Είναι ελληνική συνήθεια μάλλον αυτό. Πηγαίνουμε ανάποδα. Ναι, αλλά εμείς οι ίδιοι κάνουμε την ποιότητα της υγείας μας καλύτερη. Έτσι πρέπει να κάνουμε σωστά βήματα, ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα βασικά βήματα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, συνήθως ο ορθοπαιδικός έχει δώσει στον ασθενή ένα άρθηκα κινητοποίηση της άρθρωσης για κάποιο διάστημα. Του έχει δώσει τις βιταμίνες του και γενικά κάποια τη φλεγμονώδη ή παυσίπονη αγωγή ώστε να βελτιώσει την τροφικότητα της περιοχής και να μειώσει τους πόνους και έρχεται σε επαφή με τον φυσικοθεραπευτή και του περιγράφει το σημείο της κάκωσης, την έκταση. Mm-hmm. Βλέπει και ο φυσικοθεραπευτής τη μαγνητική, όχι γιατί θα αναλύσει το πρόβλημα ο φυσικοθεραπευτής, αλλά θέλει να ξέρει εντοπισμένα που είναι το πρόβλημα, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τα διάφορα μέσα της θεραπείας του. Εάν κάποιος αφήσει το οστικό είδημα χωρίς να κάνει καμία θεραπεία, σε διάφορες μελέτες έχουμε δει ότι το οστικό είδημα έχει φτάσει και να υποχωρήσει μετά από 18 και 19 μήνες μόνο του. Πάρα πολύ. Είναι πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να κάθεται κάποιος να υποφέρει τόσο πολύ. Να πονάει και να μην πάει. Μπράβο. Με θεραπείες έχουμε φτάσει πολλές φορές ένα οστικό έδημα και έχει υποχωρήσει και στους 2 μήνες και στους 3 μήνες. Αλλά γενικά ένα οστικό έδημα θέλει αρκετό χρόνο για να υποχωρήσει και θέλει συνεργασία πάντα των γιατρών με τον φυσικοθεραπευτή για να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε στην αρχή και μου είπες ότι πολύ σημαντικό παίζει ρόλο και η διατροφή. Θέλεις να πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Τη στιγμή, ναι. Καταρχήν, επειδή είμαι φυσικοθεραπευτής, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να δώσω εγώ μια δίαιτα. Έτσι. Ναι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα φτιάξω το τι θα τρώει ο καθένας. Το καθημερινό το διαιτολόγιο. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος θέλει να πάει ακόμα πιο συγκεντρωμένα και κατόπιν βέβαια σε επικοινωνία με τον γιατρό, μπορεί να πάει σε έναν διαιτολόγο και να του πει, να του φτιάξει μια λίστα με κάποια προϊόντα διατροφής, με κάποιο τρόφιμα, τα οποία θα τον βοηθήσουν στο να βελτιώσει την τροφικότητα της περιοχής. Εντάξει, συνήθως είναι τροφές οι οποίες περιέχουν αυξημένο περισσότερο ασβέστιο, φθόρου, έτσι, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν συνηθίζεται. Θα έπρεπε να γίνεται αυτό και θα ήταν ένα πολύ ωραίο πάντρεμα μεταξύ φυσικοθεραπείας, διαιτολόγου, ορθοπαιδικού. Θα είχαμε ένα πιο ολοκληρωμένο σχήμα θεραπείας για τον ασθενή. Ένα σύμπλεγμα από πόντερο σκοπό θα είχε την αποτελεσματικότητα και την βελτίωση. Ο γιατρός θα δώσει τη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει. Ο ασθενής στο σπίτι του θα έχει μια σωστή διατροφή γιατί θα ήταν στο κομμάτι της θεραπείας του. Συν ο φυσικοθεραπευτής θα μπορούσε και εκείνος με τη σειρά του να κάνει αυτό που κάνει. Αυτό που ξέρουμε οι φυσικοθεραπευτές να κάνουμε. Θα ήταν ένα πολύ επιθετικό πρόγραμμα θεραπείας στην πάθηση. Δηλαδή θα ήταν πολλοί άνθρωποι μαζί ενωμένοι ενάντια σε ένα πρόβλημα. Για το καλό ενός άλλου ανθρώπου. Είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Συμβαίνει μόνο σε επαγγελματικές ομάδες που θέλουν έναν αθλητή να τον επαναφέρουν γρήγορα στο γήπεδο σε τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι άλλο, Θεοφάνη μου, που πρέπει να προσέχουμε γενικώς? Όταν έχουμε οστικό είδημα. Mm-hmm. Το οστικό είδημα πρέπει ο ασθενής να ακολουθήσει πιστά τη συνοδηγία του γιατρού και τη φαρμακευτική του αγωγή. Δεν πρέπει να βιάζεται ο ασθενής, γιατί αν μπει νωρίτερα π.χ. στον αθλητικό χώρο, αν ένας αθλητής ή ένας επανέλθει στη δουλειά του πιο γρήγορα, μπορεί να υποτροπιάσει και το πρόβλημα να γίνει μεγαλύτερο και πρέπει να έχει υπομονή. Πιστά τη φαρμακευτική αγωγή του γιατρού και βέβαια πιστά τις θεραπείες, το πρόγραμμα που θα του έχει πει ο φυσικοθεραπευτής, ώστε να μπορέσει
να επανέλθει υγιής στην καθημερινότητά του. Εννοείται το αν ο γιατρός έχει πει να μην πήχει περπατάμε ή να μην το φορτίζουμε το μέλος, να μην το φορτίζουμε. Ή να μην ανεβαίνουμε σκάλες. Ναι, είναι σημαντικό, θα σου τα πω αυτά αν θες. Δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τις οδηγίες. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ξεπερνιέται, αλλά θέλει υπομονή. Σε ποια σημεία κυρίως το βλέπεις αυτό πιο συχνά, στο σώμα? Οι συχνότερες αρθρώσεις που μπορεί να εμφανιστεί το οστικό έντυμα είναι η άρθρωση του γόνατος, του ισχύου, της ποδοκνημικής, αλλά και η άρθρωση του ώμου. Το έχουμε δει και στην νομική. Και εκεί που μου είπες ότι πρέπει να προσέχουμε, να το δούμε και αυτό λίγο. Συνήθως τα οστικά εντύματα θέλουν αποφόρτιση. Δηλαδή, αν έχεις ένα οστικό έντυμα στο γόνατο ή στο ισχύο ή στην ποδοκνημική, ο γιατρός συστήνει στον ασθενή να μην το φορτίζει. Του βάζει στο γόνατο έναν άρθηκα κινητοποίησης, γιατί το γόνατο δεν πρέπει να κλείνει πάνω από 30 μοίρες, ώστε να ηρεμεί. Το 30 μοίρες είναι η χαλαρή θέση της άρθρωσης. Τώρα όμως, να πάμε στην καθημερινότητά μας. Αν, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα γραφείο και είναι συνέχεια στο γραφείο του κολλημένος, πάνω από. Δυστυχώς θα πρέπει το πόδι του να το βάζει πάνω σε μια καρεκλίτσα. Ή αν έχει τον αστραγάλο του, θα φοράει μια ειδική μπότα υποστήριξης όπου θα αποσβαίνει τα φορτία. Αν είναι το ισχύο του, θα. Μια σωστή καρέκλα ή. Να μην το πολυφορτίζει το ισχύο, δύσκολη άρθρωση στο ισχύο. Καθυστερεί πάρα πολύ να τις δύσκολες θεραπείες η άρθρωση στο ισχύο, γιατί είναι και βαθύ σημείο. Είναι ιδιαίτερο. Λοιπόν, στο ισχύο ένα μαξιλαράκι στην καρέκλα και όσο μπορούμε. Απλά πραγματάκια που μπορούμε να το να προσέχουμε. Πολύ σημαντικά. Οι πιο πολλοί δεν τα ακούνε και υποτροπιάζουν. Και αυτό για όσο καιρό γίνεται θεραπεία. Ο φυσικοθεραπευτής και ο γιατρός ξέρουν πότε πρέπει να πατήσει ο ασθενής το μέλος του. Έχουν δώσει το ασκησιολόγιο, δίνουμε ασκήσεις φυσικοθεραπευτές, ώστε το. Τώρα που λες ασκήσεις όμως, εδώ πέρα θέλω να σταθώ. Ναι. Πόσο καιρό θα διαρκήσει, μου είπες, ανάλογα το πρόβλημα που θα έχει και πόση ώρα θέλουμε. Μια θεραπεία φτάνει τη μία μισή ώρα στο φυσικοθεραπευτήριο. Ο φυσικοθεραπευτής θα χρησιμοποιήσει όλα τα φυσικά μέσα που χρειάζεται, ώστε να μειώσει το ίδρυμα και να μειώσει και τον πόνο, έτσι. Το πόσο καιρό χρειάζεται. Αφού ολοκληρώσει. Με κάποιο μηχάνημα θα γίνει αυτό. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα θεραπείας. Χρειάζεται και η μάλαξη, χρειάζεται και η κινησιοθεραπεία, η οποία πρέπει να είναι προσεκτική, ώστε να γυμνάζεται μεν ομείς, αλλά να μην φορτίζεται η άρθρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί δεν πρέπει να προσέχουμε το αν θα μας πει κάποιος να πάμε. Πήγαινε σε ένα μασέρι να σου κάνει. Σε έναν οποιοδήποτε εννοώ. Που να μην είναι πάλι. Αυτό είναι σημαντικό. Οι φυσικοθεραπευτές είναι επαγγελματίες υγείας. Και έχουν πάρει όλες τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται, ώστε να ξέρουν πότε πρέπει να κάνουν μάλαξη και πώς πρέπει να κάνουν μάλαξη. Σωστό. Και πού, σε ποια σημεία συγκεκριμένα. Ακριβώς, ανάλογα με την παθολογία. Το να πάμε έξω και σε ένα γόνατο όπου έχει οστικό. Αυτό πονάω, θα πάω να κάνω 10 λεπτά μασάζ, μισή ώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και γι' αυτό και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ελέγχει τους χώρους όπου γίνονται μαλάξεις, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τις υπηρεσίες. Δεν το γνώριζα αυτό ότι έτσι πρέπει να είναι. Πολύ ωραία. Γιατί πολλοί δηλώνουν φυσικοθεραπευτές, αλλά δεν είναι. Μάλιστα. Έτσι. Υπάρχει. Μπορεί να συμβεί δηλαδή και αυτό και έχει συμβεί. Πολλά γίνονται. Εννοείται. Ναι, πολλά γίνονται. Τώρα, οι φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν διάφορα μέσα θεραπείας. Ο υπέρηχος βοηθάει, η ηλεκτροθεραπεία βοηθάει, υπάρχουν ισχυρά λέιζερ, υπάρχουν ραδιοσυχνότητες, μαγνητικά πεδία και η κινησιοθεραπεία. Όλα αυτά είναι μέσα τα οποία ο κατάλληλος συνδυασμός τους βγάζει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Τη μείωση του ειδήματος και του πόνου. Το πώς θα το επανελέγξουμε ότι όντως έφυγε το οστικό ειδήμα είναι πάλι ένας κύκλος. Αφού ολοκληρώσω τη θεραπεία που μου είπε ο γιατρός λοιπόν, από το φυσικοθεραπευτή, ξαναγυρίζω στον γιατρό και εκείνος συστήνει νέα μαγνητική τομογραφία. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει την προηγούμενη τελειώσει. Με την παλιά. Και εκεί αποφασίζουμε αν θα κάνουμε συνέχεια των συνεδριών ή αν ο ασθενής θα ακολουθήσει κάποιο άλλο τρόπο θεραπείας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μου είπες. Αλλά το θέμα είναι το κάνουν, ναι. Πλέον η καινούργια γενιά, οι νέοι άνθρωποι, επειδή η χώρα μας κάπου χάνει. Το έχουμε αυτό όμως, αλλά και φοβόμαστε και η ενημέρωση δεν είναι σωστή. Σιγά σιγά τις εντολές των γιατρών, αρχίζουμε και όλοι συνομοφωνόμαστε λιγάκι, γιατί είχαμε κάπου μπερδευτεί και χαθεί και ευτυχώς τα αποτελέσματα στους ασθενείς αρχίζουν και είναι πάρα πολύ καλά και βελτιώνεται και η ποιότητα που παρέχει και ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής στον ασθενή. Χρειάζεται λίγο εμπιστοσύνη από τους ασθενείς, στους γιατρούς και στους φυσικοθεραπευτές. Πώς ξέρω ότι είναι καλός ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής που επέλεξα? Κανένας δεν είναι άγιος και κανένας δεν είναι αλάθητος. Όλοι έχουν κάνει λάθη.
αλλά νομίζω ότι η λύση βρίσκεται. Και γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί γιατροί και που έχουν και πολλοί φυσικοθεραπευτές. Κάθε ένας εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα κομμάτια και κάθε ένας ακολουθεί συγκεκριμένες μεθόδους θεραπείας. Είναι θέμα καθαρά επιλογών κάποια πράγματα. Θα φάνε να σε ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Να με ρωτήσεις. Γιατί το λες έτσι, μου αρέσει το γάμο. Δεν είναι κάτι πολύ έτσι. Είναι κάτι το οποίο θέλω να ξέρω και εγώ τι γίνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ένας φυσικοθεραπευτής, την ώρα που κάνει τη θεραπεία, τι πρέπει να προσέχει περισσότερο? Πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σημείο που υπάρχει το οστικό είδημα. Αν είναι στη μεσότητα ενός οστού ή αν είναι κοντά στην άρθρωση. Αν το οστικό είδημα απλωθεί στην άρθρωση, ο ασθενής κινδυνεύεται να πάθει περισσότερες ζημιές στην περιοχή, να εκφυλιστεί η άρθρωση, να γίνουν, εγώ θα το πω με απλά λόγια. Παρένθεση, έχει δει όμως την ακτινογραφία, άρα ξέρει που ακριβώς είναι. Αλλά πρέπει να προσέξει για το ακριβώς πώς θα εκτελέσει τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις, ώστε να κάνει σωστά τον υπέρηχο, τη μαγνητοθεραπεία, τη μάλαξη, τι άσκηση θα δώσει. Σωστό. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρει κατά τη διάρκεια της θεραπείας ακριβώς την περιοχή του οστικού ειδήματος. Αν μιλάμε για ένα γόνατο, πρέπει να ξέρει αν είναι ακριβώς σε κάποιον μυρίο κόνδυλο ή στο κομμάτι της κνήμης. Είναι λεπτές λεπτομέρειες. Το γόνατο, ας πούμε, δεν είναι μόνο μια περιοχή. Είναι ο μυρός, η κνήμη, είναι συγκεκριμένα ανατομικά στοιχεία. Παρένθεση, πράγματα που μπορεί ένας απλός μασέρ να μην τα γνωρίζει. Ακριβώς. Και να δημιουργήσει πρόβλημα. Ακριβώς. Να το πούμε αυτό και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο συγκεκριμένο. Μασέρ μπορεί να χαλαρώσει μια περιοχή, αλλά δεν μπορεί να θεραπεύσει. Και μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα, όπως μου είπες. Μπορεί να πιέσει το άκρο ενός οστού περισσότερο, μπορεί να του δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Μεγάλη προσοχή. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξέρει την περιοχή, πρέπει να ξέρει τον τρόπο που θα χειριστεί τα μηχανήματά του, τις συχνότητες που θα περάσει τα μηχανήματά του, το πόσο θα φορτίσει τον ασθενή, τι ασκησιολόγιο θα του δώσει. Γιατί το ασκησιολόγιο είναι το Α και το Ω πέραν της μηχανοθεραπείας. Παίζει σημαντικό ρόλο να δώσουμε σωστές ασκήσεις, ώστε να δυναμώσουμε το μέλος. Το οποίο όταν θα φορτίσει, όταν θα πατήσει ξανά ή όταν αν έχουμε μια ομική ζώνη, όταν θα κάνει ξανά στροφή, εξωστροφή ή απαγωγή, που είναι συνδυασμός ασκήσεων, είναι διπλές και τριπλές κινήσεις αυτές, να ξέρει πώς θα τις δώσει, ανάλογα με την περιοχή που είναι το οστικό είδημα, ώστε να δυναμώσει η περιοχή και οι μύες να πάρουν τα φορτία και όχι το οστό και ο χόντρος. Άρα λοιπόν είναι λεπτομέρειες τεχνικές. Αυτές τις λεπτομέρειες τις εκπαιδευόμαστε φυσικοθεραπευτές σε συγκεκριμένα μαθήματα στο ΤΕΙ της χώρας. Αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε ΤΕΙ, θα γίνει Πανεπιστήμιο Φυσικοθεραπεία και έτσι προχωράμε τη θεραπεία μας. Εννοείται ότι συνεχίζουμε την οδηγία του γιατρού στο να μην φορτίσει το μέλος ή στο να το φορτίσει. Το επισημαίνει συνέχεια, δεν είναι μεγάλη σημασία σε αυτό. Ναι, η σωστή θεραπεία είναι αυτή. Γιατί ο γιατρός έχει δει τη μαγνητική. Ξέρει και διαβάζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο, να δει οπτικά το πώς είναι ένα είδημα, αλλά δεν θα δει τις λεπτομέρειες που θα δει ένας ορθοπαιδικός. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ακολουθούμε σωστά τις οδηγίες του. Σίγουρα οι φυσικοθεραπευτές με τα χρόνια αποκτούμε εμπειρία, αλλά ποτέ δεν θα νίκουμε, δεν θα είμαστε γιατροί. Θα είμαστε φυσικοθεραπευτές. Θα είμαστε ένα συμπλήρωμα καλό στους γιατρούς. Θα πρέπει επίσης όταν φεύγει ο ασθενής από το φυσικοθεραπευτήριο να του δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες. Και να του επισημαίνουμε κάθε μέρα. Μην προσέχεις το μέλος σου. Μην ξεχάσεις τις ασκήσεις σου, την παγωθεραπεία σου, ώστε να ξαναέρθει την επόμενη ή την παραεπόμενη μέρα και να συνεχίσουμε τη θεραπεία μας. Φάνη να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που θέλω, γιατί θέλω να βλέπω και την αντιμετώπιση που έχεις και εσύ. Δηλαδή το πιο δύσκολο που σου έχει συμβεί σε έναν ασθενή. Εννοείς από περιπτώσεις οστικών ειδημάτων. Βεβαίως. Το οστικό είδημα δεν είναι ότι έχω ένα σημείο πιο δύσκολο ανατομικά ή μπορεί να... Ο άνθρωπος δεν παίζει ρόλο. Ο άνθρωπος δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο καθαρά η φύση του, το πώς είναι ο οργανισμός του και πώς θα ανταποκριθεί στη θεραπεία. Και βέβαια παίζει ρόλο και το πόσο βαθύ είναι ένα οστικό είδημα. Η αλήθεια είναι ότι στο σώμα μας όσο πιο βαθιά είναι ένα οστικό είδημα, τόσο πιο δύσκολα αντιμετωπίζεται. Θεωρώ ότι τα πιο δύσκολα οστικό είδηματα είναι τα οστικά είδηματα στην περιοχή του ισχύου. Στην κεφαλή του μοιραίου οστού και στην περιοχή της λεκάνης και της κοτήλης, διότι είναι βαθιά σημεία, δύσκολα σημεία και η θεραπεία έχει και αρκετό πόνο, γιατί στην περιοχή υπάρχει και έντονο έτσι, μυϊκό σύστημα με τετρακέφαλο προσαγωγούς, γλουτιαίους απαγωγούς που πρέπει να διαχειριστεί ο φυσικοθεραπευτής, αλλά και επειδή η κατασκευή ανατομικά του ανθρώπου σε αυτό το σημείο δείχνει ότι
το οστικό οίδημα μπορεί να είναι σε ένα αρκετά βαθύ σημείο. Επειδή λοιπόν ο εξοπλισμός αυτή φτάνει σε παρένθεση αυτό το πιο δύσκολα σε αυτά τα σημεία, θεωρώ ότι είναι τα πιο δύσκολα έτσι, θεραπευτικά σημεία που μπορεί κάποιος να θεραπεύσει. Και όταν λες δύσκολα και στον τρόπο αντιμετώπισης αλλά και στη διάρκεια. Και ο τρόπος είναι ίδιος. Αυξάνεται σίγουρα η διάρκεια θεραπείας γιατί είναι πιο βαθύ το σημείο. Και εκεί παίζει ρόλο η ηλικία. Το να είσαι, όχι η ηλικία τόσο ρόλο. Παίζει ρόλο το να είσαι βαρύς ή όχι. Άλλο να διαχειρίζεσαι ένα λεπτό ιστό, όπου η ενέργεια του μηχανήματος φτάνει σε αρκετά μεγάλο βάθος εύκολα. Mm-hmm. Και άλλο να διαχειρίζεσαι ένα έντονο μεγάλο μυϊκό ιστό, παχύ, όπου έχεις να αντιμετωπίσεις μεγαλύτερο βάθος, μεγαλύτερη απόσταση. Μάλιστα. Θεοφάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κατακλείδι. Θέλω να μου πεις τα 5 πράγματα που πρέπει να προσέχουμε αν χτυπήσουμε. Γενικά. Γενικά. Σίγουρα να δούμε ένα μέρος. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι μιλάμε για το οστικό οίδημα. Σε περίπτωση που χτυπήσουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε. Το οστικό οίδημα δεν είναι ότι έσπασε το χέρι μου, έτσι, ή το πόδι μου. Το οστικό οίδημα λοιπόν είναι ένα συντοπισμένο πόνο σε κάποιο σημείο τη άρθρωση ή του οστού, όπου έχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Για να το καταλάβουμε, πρέπει το καταλαβαίνει ο γιατρός κατόπιν μαγνητική τομογραφία. Όταν χτυπάμε, τοποθετούμε μια παγωκίστη στην περιοχή για να μειώσουμε ένα είδημα και για αναλγησία. Το χρόνο που είπαμε δεν ξεχνάμε ποτέ, μέχρι 10 λεπτά. Είναι μια βασική οδηγία, πάρα πολύ απλή. Η πρώτη αναλγητική θεραπεία είναι η παγωθεραπεία. Για οτιδήποτε. Για ένα τένοντα, για ένα μικρό πρίξιμο, για ένα στραμπούλιγμα, για οτιδήποτε. Βάζουμε μια πετσιτούλα για να μην κάνουμε. Αν δεν έχουμε παγωκίστη, θα βάλουμε λίγο πάγο από το σπίτι που έχουμε. Ναι. Στάντερ όλοι. Λοιπόν, και αν δούμε ότι το πρόβλημά μας διαρκεί πάνω από 3-4 μέρες, καλό είναι να πάμε στον γιατρό μας, ώστε αυτός να κάνει τη διάγνωση και να μας πει τον τρόπο θεραπείας. Τέλεια. Και προσέχουμε και λίγο και τη διατροφή μας. Το οποίο θα μας το πούνε και συγκεκριμένα. Και είναι ένα σημείο που πολλοί επιστήμονες υγείας μπορούν να συνεργαστούν μαζί, ώστε να έχουν καλό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ασθενή. Τέλεια. Θεοφάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μπείτε και στο site μας για να διαβάζετε και να βλέπετε όλα μας τα θέματα που κάνουμε με το Θεοφάνη. Και φυσικά υπάρχει λύση για όλα, αρκεί να απευθυνθούμε στους κατάλληλους και να γνωρίζουμε ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό βρίσκουμε και τους δρόμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι θα μας βρείτε και στο YouTube να δείτε όλες μας τις εκπομπές και οι δρόμοι υγείας είναι κοντά σας κάθε εβδομάδα με ένα διαφορετικό τελείως θέμα για να μπορούμε και εσείς να γνωρίζετε περισσότερα πράγματα για την υγεία. Ευχαριστούμε.